Αλματώδη αύξηση τουριστών στο Ηράκλειο στην καρδιά του καλοκαιριού φωτογραφίζουν τα επίσημα στοιχεία των αφίξεων επιβατών εξωτερικού στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, με τον Γιώργο Πλιάκα να εκφράζει την ικανοποίησή του. Περίπου 329.000 επιβάτες αφίξησαν από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τις 17 του μήνα, αγγίζοντας το 90% του 2019. Δεν έχουμε διαψευστεί μέχρι στιγμής και ο Αύγουστος φαινόταν θα είναι εξίσου καλός με το 19, ίσως λίγο καλύτερος. Τώρα το 90 με το 100% του 19 είναι πολύ μικρή διαφορά. Η συνολική κίνηση του Ηρακλείου και η συνολική κίνηση, όταν λέω για όλη τη σεζόν, θα ξεπεράσει το 50% που ήταν ο στόχος. Το 80% της κίνησης του 2019 κατέγραψε και το μήνα Ιούλιο το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, οι επιβάτες ανήλθαν στους 508.865, όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 ανήλθαν στους 645.096 επιβάτες. Υπάρχουν κάποιες κρατήσεις μέχρι και τουλάχιστον 15 Νοεμβρίου. Είναι νωρίς ακόμη ο χρόνος για να δούμε για τον Νοέμβριο. Μπορεί να πάει και τέλη Νοεμβρίου. Αν η Ευρώπη έχει καλό καιρό όπως είχε τον Ιούλιο, δεν μπορεί πολύ μετακινητό. Άλλος πάει κάπου εκεί στην περιοχή του. Κυνηγάνε τον ήλιο. Αν τον έχουν στη χώρα του, θα καθίσουν εκεί. Αν δεν τον έχουν, θα έρθουν εδώ. Οκτώβριο-Νοέμβριο στις χώρες αυτές της Βόρειας Ευρώπης δεν θα τον βρουν τον ήλιο. Σπάνια να τον βρουν. Οπότε είναι καλοί μήνες για μας. Χαμόγελα ικανοποίησης και στο Δήμο Χερσονήσου. Μέχρι τώρα η κίνηση, παρότι ξεκίνησε εξαιρετικά νοχελικά το Μάιο και τον Ιούνιο, ακολούθησε μία αλματώδη αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τα μέσα Ιουλίου και μετά. Τηρούμε τα μέτρα, τα υγειονομικά, εμβολιαζόμαστε όλοι προκειμένου το διακύβευμα της καλής πορείας του τουριστικού προϊόντος φέτος να έχει μια καλή κατάληξη για όλους. Με πληρότητες 90% αναχωρούν και τα τουριστικά σκάφη από τη Χερσόνησο για κοντινές αποδράσεις, προκαλώντας ικανοποίηση στον κλάδο. Δόξα τω Θεώ, τώρα τις τελευταίες 15-20 μέρες πάει αρκετά καλά, έχει πάρα πολύ κόσμο. Κυρίως είναι Ολλανδοί, Γερμανοί και έχουμε κάποιους Άγγλους, κάποιους Βέλγους, κάποιους Γάλλους και τώρα έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά και έρχονται και Ιταλοί. Εμείς πάμε προς Δία μεριά, ένα πάρα πολύ όμορφο νησί, ακατοίκητο, προστατευμένο από την Ατούρα. Και πάμε εκεί πέρα, ο κόσμος τρελαίνεται, πεντακάθαρα νερά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Μιλάμε για 90% πληρότητες, 95% ίσως. 1,5 μήνα τώρα είχαμε Ολλανδούς. Πολλοί Ολλανδούς, κυρίως νεαρές ηλικίες. Τώρα αλλάζει λίγο και πάμε κυρίως στην Γερμανοί, Ελβετοί και Γάλλοι. Εμείς από τη δική μας πλευρά νοικιάζουμε μικρά σκαφάκια ταχύπλοα. Τα επιλέγουν διότι θέλουν να είναι κάτι πιο ιδιωτικό. Το νοτική ένεση στην τοπική οικονομία προσφέρει και ο τουρισμός κρουαζιέρας. Μέχρι σήμερα, σχεδόν το 98% των δρομολογίων που είχαν προγραμματιστεί από τον προηγούμενο χρόνο εκτελούνται κανονικά. Έχουμε καινούργιες εταιρείες κρουαζιεροπλοίων που προσεγγίζουν το λιμάνι μας. Περίπου 45.000 επιβάτες αφήχθησαν στο λιμάνι του Ηρακλείου από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου οι προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων ανέρχονται σε 130. Και οπωσδήποτε είναι μια καλή ανάσα για τους επιχειρηματίες του Ηρακλείου. Τα κλεισίματα εξακολουθούν, σας λέω, μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει να έχουμε περίπου τώρα ακόμα 130 προσεγγίσεις. Αυτό παρά την αύξηση των κρουσμάτων που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο. Να σας πω ένα ενδιαφέρον στοιχείο όμως, ότι κρούσματα κορονοϊού με τα κρουαζιερόπλια είναι ελάχιστα έως καθόλου.